και πάμε στη Θέκλα μας, έτσι να δούμε τι γίνεται. Θέκλα μου, σου κάνει πολύ αυτό που φόρεσε. Καλά εσύ, Θέκλα μου. Σήμερα είσαι σε γάμο, αριστοκρατικό. Ακούγομαι καλά. Πολύ καλά. Έχω ψηλονούς μου το επαγγελματικό μικρόφωνο που έχω για το YouTube να το βάλω πάνω στο Skype. Πώς ακούγουμε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Μια χαρά, αλλά ακουγιώσουν και πριν καλά. Ναι. Επειδή ανέβασα τα δύο βίντεο τα προηγούμενα στο κανάλι μου και δεν ακουγόμουν εγώ καλά, ακουγόσασταν εσείς καλά, μερικτό να σας πω ότι σας συμπάθησε ο κόσμος από την Ελλάδα όσοι δεν σας γνώριζαν. Είπα, έκοψε ο νους μου, παιδιά μια απλή μπλούζα φορώ, είπαμε να αλλάζουμε ρούχα μέσα στο σπίτι για να αλλάξουμε και διάθεση. Σας ακούω τόση ώρα, άκουσα και την κυρία Ράντου, ναι. διαφωνώ μαζί της γιατί... είναι πολύ απεσιόδοξη η οπτική της ή ο τρόπος με τον οποίο το εξέφρασε. Προφανώς ήταν μια μέρα που ήταν λίγο θυμωμένη, μια μέρα που πρέπει να μην της βγήκε για καλά η καραντίνα. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι μόνο έξω από το σπίτι που μπορούμε να είμαστε καλά. Η πολλή εξωστρέφεια, κατά τη γνώμη μου, μιλάω γενικά τώρα, δεν μιλάω ειδικά για την κιθαρά του, η πολλή εξωστρέφεια είναι και μια προσπάθεια να αποφύγουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες ίσως. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω ο Τάσος το έχει πει αυτό, ότι όταν είσαι καλά με τον εαυτό σου μπορείς να είσαι και σπίτι καλά, που σας άκουγα, επειδή δεν έχω εγώ ήχο μόνο. Συμφωνώ με τον Τάσο ότι άμα είσαι καλά με τον εαυτό σου μπορείς να αντέξεις καλύτερα αυτό το ουσιαστικά δύσκολο πεδίο. Τώρα, σε σχέση με τη διαφήμιση στην Ελλάδα, φαντάζομαι το έχετε ακούσει ότι είχε γίνει σκάνδαλο, ότι δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα για αυτή τη διαφήμιση και μπορεί γι' αυτό κιόλας να προκαλεί σε κάποιο κόσμο και ενόχληση αυτή η διαφήμιση. Εν καιρό κρίσης οικονομικής και κρίσης υγείας να δίνονται τόσα πολλά εκατομμύρια για μια διαφήμιση που θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και φιλανθρωπικά. Ίσως και γι' αυτό. Μα κάνετε. Μπορεί και να έχει γίνει. Δεν ξέρει κανείς. Θέκλα μου, τελικά δεν είχε βγει κάποιος να πει κάτι για αυτή τη διαφήμιση. Έχει ακουστεί ότι δόθηκε ένα κονδύλι περί τα 11 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία η οποία έχει φτιάξει τις διαφημίσεις της ανάλογης και λέγεται ότι... είναι εταιρεία που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα και μπορεί να είναι φιλοκυβερνητικό συμφερόντων. Αυτά δεν τα γνωρίζω σίγουρα. Από αυτά που διαβάζω κιόλας. Ναι, ναι. Ότι έγινε κάποιο διαγωνισμό και ότι η εταιρεία που το κέρδισε θεωρείται ότι είναι εταιρεία που έχει δημιουργηθεί και ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν είμαι δημοσιογράφος για να το ερευνήσω. Αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμοι ίσως ενοχλείται με εκείνη τη διαφήμιση μετά που έχει ακούσει αυτή τη φημολογία ότι. Κάποιοι κέρδισαν χρήματα που δεν ήταν καλή ιδέα να κερδίσουν αυτή τη φάση. Θέκλα μου, επειδή είπες για τον κόσμο ο οποίος μπορεί να ενοχλείται και τα λοιπά, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον όταν ξεκίνησε η καραντίνα, το lockdown, θέλω να μου πεις γενικά, θέλω την άποψή σου για την ψυχολογία του κόσμου, ο οποίος μπαίνει μέσα στα social media για να πάρει κάτι από τις ζωές των ανθρώπων οι οποίοι είναι μέσα και ενεργοί χρήστες, αλλά βγάζουν και έναν απίστευτο θυμό, εκνευρισμό και έχουν έτσι την ανάγκη. Να βγάλουν από μέσα τους κάποια αποθυμένα. Είναι φυσιολογική αντίδραση ενός ανθρώπου ο οποίος μένει στο σπίτι και είναι κλεισμένος. Λοιπόν, αυτό η συμπεριφορά του τρολαρίσματος, λέγεται trolling, υπάρχει όρος στο διαδικτυακό γλωσσικό. Όταν λες trolling εννοείς κάποιον ο οποίος μπαίνει στο διαδίκτυο και συνήθως μπαίνει και ανώνυμα και βγάζει αρνητικά σχόλια ή κοροϊδεύει τους άλλους χρήστες, ή αυτή η συμπεριφορά των σχολείων μίσους και υποτίμησης και ίσως και βρισχές που μπορεί να γράφονται, βρισίες συνήθως πίσω από ανώνυμα προφίλ, δεν είναι πράγματα τα οποία παρατηρούνται μόνο τώρα που είμαστε στην καραντίνα. Πριν 2 μήνες περίπου είχα ασχοληθεί με αυτό το θέμα και είχα κάνει και ένα σχετικό βίντεο στο κανάλι μετά που μου έστειλαν από την Ελλάδα ένα ωραίο άρθρο που έγραψε η Αναστασία Κολτσίδα που έχει σχέση με αυτό και το ανέλησα σε ένα βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, οι οποίοι κυκλοφορούν αδιάγνωστοι. Δηλαδή έχουν μέσα τους πολύ θυμό, έχουν μέσα τους φθόνο, έχουν μέσα τους οργή, έχουν μέσα τους, αν θέλετε, ένα συναισθηματικό κενό. Και ενώ προσποιούνται στην κανονική τους ζωή ότι είναι μια χαρά, καλοί άνθρωποι και καλά παιδιά και αυτά, μεταμορφώνονται πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ στο διαδίκτυο ή με ένα προφίλ που έχει το όνομά τους, αλλά γράφουν εκεί που δεν τους ξέρουν. Δηλαδή δεν γράφουν σε συγγενείς τους, σε γνωστούς τους και φίλους τους που τους ξέρουν. Γράφουν συνήθως αυτό μπορεί να γίνεται και σε πρόσωπα πολύ γνωστά. Είναι το λεγόμενο hatred speech. Mm-hmm. Haters. Δηλαδή βγάζουν μίσος, χολή,
φθόνο, κακία πάνω σε άλλους ανθρώπους τους, οι οποίοι υποθέτουν ότι έχουν καλύτερη ζωή από αυτούς. Δεν είναι μόνο φαινόμενο της καραντίνας. Ίσως λόγω της καραντίνας να έχει μεγαλώσει αυτό το φαινόμενο. Εγώ δεν μπαίνω και πολύ συχνά στα social media, παρά από τη φάση που μπαίνω για να ποστάρω και να διαβάσω τα σχόλια που γράφω σε μένα. Στο δικό μου το κανάλι στο YouTube δεν βρίσκεις τέτοια σχόλια, γιατί χρησιμοποιώ τα εργαλεία μετριασμού των σχολείων. Οπότε αν κάποιος βγάζει μίσος, τον αποκρύβω από το κανάλι, γιατί δεν υπάρχει λόγος να τρώμε την ενέργειά μας με κάποιον ο οποίος, αντί να πάει στον ψυχολόγο να φτιάξει το πρόβλημά του, το κάνει εμετό εντός εγώ πάνω στους άλλους. Είναι όμως ένα φαινόμενο της σύγχρονης εποχής, είναι οι νταΐδες του διαδικτύου αυτού. Ναι, αν τους δεις από κοντά, μπορεί να φοβούνται να αρθρώσουν λέξη. Ναι. Πίσω από ένα πληκτρολόγιο όμως. Ναι, εκεί ξεκινείται όλος ο θυμός και όλο που μπορεί να υπάρχει. Να βάλουμε μια ανατελεία. Θέκλα μου, μένεις μαζί μας, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως να συνεχίσουμε τη συζήτηση μας. Τη Θέκλα μας την παρέα και Θέκλα μου, πρέπει να σου πω ότι εδώ Χάρης φιλοδοξεί να πάρει τη θέση σου, γιατί μου δίνει συμβουλές κατά τη διάρκεια, αλλά δεν μπορώ να τις πω. Σου λέει ο Χάρης. Θέκλα μου, να μπορούσα να σου πω, ειλικρινά, να μπορούσα να σου πω. Δεν λέγεται αυτό που μου είπε, γι' αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Λέω τα μυστικά, να τα πω με... Τα μυστικά του γάμου. Τα μυστικά για έναν ωραίο και ευτυχισμένο γάμο. Όπως το δικό σου, Χάρη μου, ναι. Ναι. Είναι το συχνό και ο συχνός και ο καλός έρωτας, θα το πω. Χάρη μου, ξέρεις την κουβέντα που λαλεί. Από να παίξω του χώρου. Ελεύθερος προξενήτης για λόγου ηρεύτη. Εν τω μεταξύ, Θέκλα μου, θέλω να σου πω ότι περίμενα πώς και πώς αυτή τη στιγμή, γιατί θέλω να σου πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ένας... είχαμε μια διαμάχη με τη Χριστιανά και πιάσα και πολλά μηνύματα από πολλές γυναίκες όταν ήρθε στο τραπέζι η συζήτηση γάμος. Συζητούσαμε συγκεκριμένα έτσι για να σου πω εντάχει ότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τώρα που είναι σε σχέση έχει πάρα πολλά, μαγειρεύει γενικότερα. Περίμενε ένα λεπτάκι να κάνω μια παρένθεση. Είπε η Ηλιάνα Θέκλα μου ότι της αρέσει αυτά τα πράγματα, είναι γενικές δουλειές να περιποιείται τον άντρα κλπ. Και της είπα εγώ η Ηλιάνα μου. Περιποιείται το σνικ δηλαδή. Ναι. Και έτσι. Και λέω εγώ ότι εντάξει Ηλιάνα μου. Σε όλες μας αρέσει να είμαστε περιποιητικές, αλλά μέχρι ενός σημείου μην είσαι τώρα άλλη και μετά τα παιδιά γίνεις άλλη και σου λέει ότι μαπούντα. Είναι καινούργια σχέση του τούτη. Πόσο είναι, 5-6 μήνες. Είμαι στα μέλια ακόμα. Ναι, είμαι στα μέλια, αλλά λέω κι εγώ εδώ ότι. Τώρα, άμα είναι τα περιποίηση του κάμνη, αγερέ Χριστιανά, κάμνη του πουτάμου, κάμνη είναι εμείς. Α σου δώσω ξαναγγέλει τον delivery να. Του μαγειρεύει, είπε ότι του μαγειρεύει. Είπε, τέλος πάντων, και είπα ότι αυτό είναι ένα κλασικό σχέδιο της γυναίκας για να τυλίξει, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη και θα την ξαναχρησιμοποιήσω, τον άντρα και να τον παντρευτεί. Και τότε ξεσπάσε ένα εδώ ο χαμός. Τι κουμπέπια οι άντρες, ρε Χάρη. Πέτα, Θέκλα, πέτα. Τι κουμπέπια. Δεν είναι όμως μια στρατηγική τούτο το πράγμα, ότι πριν το γάμο συμπεριφέρομαι διαφορετικά και μετά το γάμο διαφορετικά. Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Στην Κύπρο δεν έχουμε έτσι φαινόμενα. Εντάξει. Στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και υπάρχει μια μεγάλη ουσιαστική διαφορά στην κυπριακή και στην ελλαδική κοινωνία. Είναι ότι στην Ελλάδα αν έχουμε περάσει την περίοδο της κατοχής, την οποία εμείς δεν την έχουμε περάσει. Στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, μετά την κατοχή, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πραγματικά έχει πεινάσει ο κόσμος και κυριολεκτικά είχαν πεθάνει πάρα πολλοί άνθρωποι από την πείνα. Μεγάλωναν οι μητέρες στις κόρες τους με την νοοτροπία να βρεις έναν άνδρα ο οποίος να είναι καλά οικονομικά και να τον τυλίξεις. Γι' αυτό και στην Ελλάδα υπήρχαν πολλοί γάμοι παλιότερα με μεγάλη διαφορά ηλικίας. 20 χρόνια μεγαλύτερος ο άνδρας, 18 χρόνια μεγαλύτερος, 25 χρόνια μεγαλύτερος. Στην κυπριακή κοινωνία δεν υπήρχε αυτή η νοοτροπία να τυλίξεις τον άντρα. Ναι, όπως υπήρχε στην Ελλάδα. Ναι, αλλά οι κλασικές αντάγκες, ας πούμε, στην κόρη δεν είναι κοίταξε να βρεις έναν καλό παιδί, να έχει καλή δουλειά, να τον πάρεις. Και η ατάκα στον άντρα, στο παιδί, στο αγοράκι, είναι μέσα σε τυλίξη καμιά. Κοίταξε, μπορεί στο. Όχι, στην Κύπρο. Αλλά μπορεί να λένε κάποιοι στο γιο τους να βρεις καμιά που έχει σπίτι να την πάρεις. Να μην σου γελάσει να πάρεις καμιά που είναι σπίτι. Η αλήθεια, Θέκλα μου, αυτό το βλέπεις από πολύ μικρή ηλικία. Τα αγοράκια. Μάνα μου, τα καημένα μου. Δηλαδή, πόσο. Και τα κορίτσια το βλέπεις αυτό, αλλά τα αγόρια, ρε παιδιά, έχουν έτσι μια ιδιαίτερη προσκόλληση, νομίζω, στη μάνα τους.
Και βλέπεις τα αγοράκια έτσι που είναι πολύ τρυφερά, που σου κάνουν κάτι νάζια που μπορεί η κόρη να μην στα κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά είπα τώρα ένα πατησέ όταν εσύ με τον γιο μου. Περίμενα μεγαλώσω κομπαλίο να σου πω. Δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό που μου λένε όλοι, αλλά πραγματικά το βλέπω. Δηλαδή κάνει κάτι καμώματα. Αποκλείεται να είσαι η εξαίρεση στον κανόνα, αφού η US με τη μάνα είναι μια άλλη σχέση. Είναι ένα άλλο πράγμα. Πέρα, φεκλά μου. Μια αδυναμία, ρε παιδί μου, κάτι του έχουμε με του US. Μια αδυναμία. Να λέγουμε τι κόρε, μπορεί μεγαλώνοντα η κόρη να έχει πολλά ωραία σχέση με την κόρη. Μα αυτό, δηλαδή, εγώ μπορώ να το πω αυτό και για την κόρη. Δηλαδή, ότι αυτό που λένε ότι η κόρη με τον πατέρα πιο πολύ, δεν ξέρω αν είναι επειδή είναι μικρή ακόμη. Κάτσε να έρθει στην εφηβεία. Και να δούμε για μένα από οι συγκρούσεις. Ναι, εντάξει. Με την κόρη εγώ είχα πολλές συγκρούσεις στην εφηβεία. Τώρα που είναι 20 χρονών όμως είμαστε σε μια πολύ καλή σχέση. Ναι. Στην εφηβεία είχαμε έντονες συγκρούσεις, οι οποίες ήταν και αστείες, ήταν και πάρα πολλά αστείες, γιατί ήταν φανερό ότι ευαρκέτουν ή ένα νιώθεν καλά και οποιοδήποτε άλλο λόγο και ήταν για μέ η σιτσιά του μαύρου να τα βγάλει πάρω της, μιλώ για μένα. Ένας ρόλος του γονιού και τούτος, όταν τα παιδιά μας έχουν νεύρα ή δεν νιώθουν καλά, να είμαστε τζαμέ εμείς οι γονείς ως ο στήλος του παιδιού, που ξέρει το παιδί ότι ό,τι και να πω της μάνας μου, ό,τι και να της κάνω, πά, θα με αγαπήσει, θα με συγχωρέσει, και να μπορούν να εκφράζονται και να βγάζουν τα αρνητικά τους συναισθήματα. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι για το τύλιγμα ανδρών και γυναικών, νομίζω ότι τούτα τα φαινόμενα συνέβαιναν σε κοινωνίες πολύ φτωχές, που ήταν θέμα οικονομικής επιβίωσης το παιδί σου να πάρει κάποιον που έχει χρήματα. Οπότε ο φτωχός, είτε άνδρας είτε γυναίκα, προσπαθούσε να αντιλήξει τον ζωικό τον πλούσιο. Στη σημερινή εποχή δεν νομίζω να έχει καμιά οικογένεια η οποία να μαθητεύει, να μαθαίνει τα παιδιά της, να δασκαλεύει τα παιδιά της, να έχουν μια πονηρή νοοτροπία ώστε να ξεγελάσουν κάποιον να τους παντρευτεί. Τώρα μιλώντας για την Ηλιάνα και τον Σνίτ, δεν νομίζω να έχει κάποια ανάγκη η συγκεκριμένη κοπέλα να τη λήξει τον συγκεκριμένο άντρα. Mm-hmm. Δηλαδή, θέματα ισότητας του, τα οποία νομίζω στη σημερινή εποχή είναι εντός βέβαια. Νομίζω ότι απλά γίνηκαν τα πράγματα πιο ξεκάθαρα, ότι ξεκάθαρα θα έβρω sugar daddy. Τι? Ότι η κοπέλα σε ένα ότι η κοπέλα ξεκάθαρα θα του το πει. Τι θεωρείς, τι το κοιμάται. Φέκλα μου πραγματικά. Ξεκάθαρα θα του το πει ότι έχω σε γι' αυτόν τον λόγο. Όπως επίσης, οι πλούσιοι πλέον. Άρα που στην Κύπρο έχει sugar daddy και sugar babies, στην Κύπρο. Ναι. Πού πάεις ρε χάρη, πού γυρίζεις τσουρσέ. Τώρα πάει πού πότε. Τώρα έχουμε σπίτι μου, αλλά έχει ας πούμε οι κοπέλες. Κάθεσαι και θωρείς το κοιμάται, που το εξωτερικό. Φέκλα μου, κάθεται το βράδυ, βλέπει ό,τι βρέθει μπροστά του και έρχεται την επόμενη μέρα και τραβούμε εμείς. Να μην δεις καλό τη σειρά ντοκιμαντέρ 7 θαράζει μέσα Μαρτίζη, δεν τους πελάρει έτσι μέσα. Υπάρχει τέτοιο ντοκιμαντέρ. Ναι, η 7 θαράζει μέσα Μαρτίζη του Showtime. Μια σειρά η οποία έτσι πολλά εντονία, αν τη δείτε θα σας πελάρει. Μην δείτε καλό. Είμαστε εντάξει. Εντάξει. Το σημειώνω. Ναι, προς αποφυγή. Δείχνει έτσι πολλά extreme πράγματα τη σειρά. Δείχνει... Θέκλα μου, τι extreme. Πολλά extreme το οποίο είναι να του κάνουν τη φαντασία του και να έρθει και να θωρεί μπροστά του. Φέκλα μου την έχει κάνει ήδη. Να σου πω ότι την περασμένη εβδομάδα είδε μία σειρά που έμεναν όλοι μαζί σε έναν ουρανοξύστη που έμεναν και έβαζα φαγητό για κάποιους άλλους δεν έβαζαν και φαντάζεσαι τι έγινε για αυτούς που δεν έβαζαν. Ας μην φτάσουμε να στα πω. Ναι. Γιατί τους άφησαν εκεί πόσο καιρό, χάρη, μήνες, έτσι δεν ναι, είναι. Ναι, για 6 μήνες το πιο λίγο. Για 6 μήνες. Δεν θυμούμαι πόσο ονομάζεται, κάτι με τούνελ. Άρα, ήταν... Λίγο θωρείς μια σειρά και δεν θυμάσαι πόσο ονομάζεται. Ήταν κάτι με τούνελ, αλλά δεν κάνω λάθος ο τίτλος. Ό,τι πιο ψύχο αυτό μπορείς να φανταστείς, εκείνο. Και ήθελα να του βάλουμε ευθύν δηλαδή για εκείνη τη σειρά. Αχ, Παναγία μου. Χάρη να δείξω το Unorthodox. Το είδα, Θεκλά μου. Τι είναι αυτό, τι έχει να κάνει. Είναι μια σειρά βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Είναι η ιστορία μιας κοπέλας η οποία μεγάλωσε στον Μπρούκλιν, σε μια κλειστή κοινότητα Hasidic Jews. Είναι οι πιο αυστηροί Εβραίοι, Ορθόδοξοι Εβραίοι ονομαζούνται, οι οποίοι είναι έτσι πάρα πολύ αυστηροί όσο τρόπο που μεγαλώνουν. Η γυναίκα δεν έχει καθόλου αξία μέσα στην οικογένεια. Ούτε λόγο. Είναι ο ραβίνος, οι άντρες που αποφασίζουν. Και μια κοπέλα καταφέρνει να ξεφύγει από το Williamsburg, στο Brooklyn, στη Νέα Υόρκη, που είναι το γκέτο, και να φύγει και να πάει στη Γερμανία.
Και έτσι είναι πολλά συγκλονιστική σειρά, γιατί όντως υπάρχουν τούτες οι κοινότητες των χασιδικών Εβραίων και στο Ισραήλ και στην Αμερική, οι οποίες είναι κάτι όπως τους Άμιους, μείνουν πίσω από τον κόσμο. Ζουν σε ένα δικό τους κόσμο και οι γυναίκες είναι πολλά κακοποιημένες και μέσα στα κάτω. Ναι, ναι. Και ο Χαρισσεκαρή. Ναι, θέκλα μου πάρα πολλά, αλλά εντάξει. Είναι η αλήθεια, επειδή είπα στο τελευταίο διάστημα με την καραντίνα, είδα αρκετά. Τούτο είναι, ήξερα ότι συμβαίνει. Χαρή μου τώρα. Μπορούσα να το υποψιάσω. Ακούνε μου να θωρείς τώρα. Θα θωρείς κωμωδίες. Και ξένες κωμωδίες, και παλιές ελληνικές κωμωδίες μαυρό-άσπρες. Τώρα είναι η εποχή μετά από ένα μήνα που είμαστε μέσα, πρέπει να θεωρούμε κωμωδίες. Εμπάλευε και τη διαφορά. Θέκλα μου, σημαίνει κάτι. Να ρωτήσω κάτι ένα λεπτάκι, Χάρη μου. Σημαίνει κάτι. Εγώ, για παράδειγμα, δεν μπορώ να δω ταινία τρόμου, ταινία που να έχει βία. Δηλαδή, δεν μπορώ, δεν ταυτίζουμε τόσο πολλά που νιώθω και σωματικό πόνο. Δηλαδή, ειλικρινά. Είσαι ευαίσθητη και είσαι μαθημένη από τούτα τα πράγματα. Είναι καλό πράγμα, του δεν είναι κακό. Μα έτσι ταύτιση είναι. Εγώ να μου λέει συνέχεια Γιώργος ενέργων, και εγώ να του λέω γίνονται όμως. Δηλαδή, γίνονται. Αυτό. Εντάξει, οι ταινίες thriller και τρόμου γενικά ούτε εμένα μ' αρέσκουν, γιατί παίζουν πολλά με το ανθρώπινο συναίσθημα και ειδικά αν τις βλέπεις βράδυ και πριν να πας να κοιμηθείς, μπορεί να σου προκαλέσουν και φιάλτες, μπορεί να είσαι μεταξύπνιου και ξύπνιου και να μην διαχωρίζεις την πραγματικότητα μου, τη φαντασία, ναι. Αν είσαι και κουρασμένη και την ώρα. Δεν είναι εύκολο συνέχεια το μυαλό σου να φιλτράρει ότι το έργο είναι κάτι που το φτιάχνουν, ενώ δεν μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Εμένα δεν μου αρέσουν οι ταινίες τρόμου. Οι ταινίες μυστήριου αρέσκουν μου. Ναι. Που θρίλερ, που ένεχε ας πούμε βία. Ναι. Τώρα το να βλέπουμε βία στην οθόνη και να μας αρέσει, είναι ανησυχητικό. Ναι, όχι να αρέσει, αλλά κάποιος μπορεί να τη βλέπει και να του περνά παρατήρητη. Εγώ να βλέπω έργα, εμένα αρέσκουν πάρα πολλά τα αληθινά ντοκιματέρια εγκλήματα. Την ώρα που δείχνω το έγκλημα να γυρίζω αλλού το βλέμμα μου. Και εγώ, αλλά βλέπω τα αρέσκουν μου. Αρέσκει δηλαδή, μου η επίλυση όμως. Ναι. Η διαδικασία του να βρουν, ξέρω εγώ, τα στοιχεία και ποιος μπορεί να είναι εκείνος που διέπραξε το έγκλημα και γιατί. Αρέσκει μου τούτο. Γιατί ακονίζει το μυαλό. Ναι. Θεκλά μου, Χάρη μου, καθίστε να ρωτήσετε. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, ότι το τι σειρές τώρα που είμαστε στο σπίτι όλη μέρα και με την οικογένεια κτλ. Το τι σειρές βλέπουμε, πώς μπορεί να επηρεάσει τούτο και στις σχέσεις με την σύντροφό μας ή τις σχέσεις με την οικογένειά μας. Κοιτάξτε, το μυαλό μας παίρνει πάρα πολλές εικόνες και βάζει τις μέσα. Το μυαλό μας είναι σαν ένας τεράστιος υπολογιστής. Ακόμη δεν έχει χτίσει ο άνθρωπος υπολογιστή, ο οποίος να έχει ούτε κατά προσέγγιση τη χωρητικότητα της μνήμης του ανθρωπινού εγκεφάλου. Οτιδήποτε βλέπουμε, οτιδήποτε ακούμε ή οτιδήποτε αισθανόμαστε να αποθηκεύεται στον εγκεφάλο μας. Οπότε, εάν δίνουμε συνεχώς εικόνα στο μυαλό μας και ήχον και συναίσθημα αρνητικό, τότε δεν μπορεί παρά να μας επηρεάσει. Σοβαρά. Όσον συνειδητοποιημένος και να είσαι, σκηνοθέτης να είσαι ρε παιδί μου, που σαν σκηνοθέτης ξέρεις να πω ότι πώς χτίζεται έναν έργο και πώς γίνεται το μοντάζ μια ταινία και ούτε είναι πραγματικότητα. Όσο καλός γνώστης και να είσαι του ότι πρόκειται περί φαντασία, το μυαλό σου προσλαμβάνει εκείνες τις εικόνες. Όταν πας το βράδυ να κοιμηθείς, όλοι μας όταν πάμε το βράδυ να κοιμηθούμε, το μυαλό μας προσπαθεί να επεξεργαστεί εκείνες τις εικόνες. Προσπαθεί να τις συγκυρίσει. Και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συναισθήματα. Όλοι βιώνουμε συναισθήματα, ακόμη και αν τα αρνούμαστε. Yeah. Δηλαδή, βλέποντας στενάχωρα πράγματα και βλέποντας πράγματα βαρετά και πράγματα βαριά ψυχολογικά, όχι μόνο boring βαρετά με την έννοια του ανιαρού, αλλά και βαρετά. Να βλέπεις πολύ έτσι, πράγμα. Και για παράδειγμα, είχαμε βάλει να δούμε μαζί με τον άντρα μου την ταινία The Marriage Story που επήρε και κάποιο βραβείο, επήρε νομίζω πρωταγωνιστρία. Ξεχνάω το όνομα της, μια πολύ γνωστή. Δεν μπορούσε ο άντρας μου να το δει, γιατί ήταν η ιστορία ενός διαζυγίου. Και λέει μου, δεν θέλω να βλέπω ένα ζευγάρι που το δείχνει έναν αγαπημένο στην αρχή και μετά να χωρίζουν. Ενοχλεί με τον το πράγμα. Έκατσα και ήταν τη μόνη μου εγώ, γιατί μπορούσα να τη δω την απόσταση ενός ψυχολόγου που βλέπει πώς μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι και τούτη η ιστορία δείχνει κιόλας και τους δικηγόρους, πώς κουρδίζουν τους δικηγόρους διαζυγίου στην Αμερική κλπ. Αλλά την ώρα που την έβλεπα, συνειδητοποίησα γιατί δεν μπορούσε ο άντρας μου να τη δει, γιατί ακόμα κι εγώ επερνούσε φευγαλέ από το μυαλό μου. Μη κακό να μας συμβεί και εμάς. Ναι. Μη κακό να κάποια στιγμή να αποξενωθούμε όμως αποξενωθεί για το ζευγάρι.
Μήκαγο να φτάσουμε στο σημείο. Να το δούμε, Θέκλα μου, να ξέρουμε τι είναι να γίνει. Είναι. Ξέρουμε τα βήματα. Χρειάζεται, κάποιο πράγμα έχει να ξέρει. Δεν χρειάζεται. Άρα. Έχει πράγμα το διαζύγιο. Αχρίαστο είναι το διαζύγιο για όλου. Ναι, σίγουρα, εννοείται. Εννοείται. Τώρα κάνουμε και την πλάκα μας εμείς, αλλά επηρεαζόμαστε, όντως επηρεαζόμαστε αυτά τα οποία βλέπουμε. Και... Ακόμα και εκείνοι που δεν το παραδέχονται και σου λέει δεν με νοιάζει, δεν με κόφτει, επηρεάζονται. Οπότε προσπαθούμε να έχουμε το input, δηλαδή τα πράγματα που βάζουμε μέσα στο μυαλό μας, να είναι ελεγμένα. Γι' αυτό είναι και καλή ιδέα να μην βλέπουμε πολύ ώρα τις ειδήσεις. Εντάξει, να δούμε τις ειδήσεις. Πρέπει να ενημερωθούμε για κάποια πράγματα, αλλά βάζουμε ένα όριο. Βλέπω 15 λεπτά ειδήσεις, ρε παιδί μου, ή βλέπω την αρχή των ειδήσεων, που είναι η σύνοψη των ειδήσεων. Ή να μην δεις 35 δελτία σε μία μέρα, ας πούμε. Ναι, γιατί έχει κόσμο ο οποίος που το πρωί ή το βράδυ βλέπει τις ειδήσεις που λέει τα κανάλια, και γυρίζει και πίσω την τηλεόραση και βλέπει και τις χτεσινές κλπ. Εγώ βρίσκω ότι για να αντέξουμε την ιστορία με την καραντίνα, η οποία φαίνεται ότι να πάει τουλάχιστον ακόμα ένα μήνα, και μπορεί να πάει και ακόμα παραπάνω. Εντάξει, σίγουρα δεν θα έρθει το τέλος του Απρίλη και θα μας πούνε εντάξει, παιδιά, ανοίξετε τις πόρτες, βγείτε έξω. Κάπως σταδιακά θα γίνει το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα δείξει. Το σημαντικό είναι να είμαστε υγιείς και καλά και η ανθρωπότητα ενωμένη να νικήσουμε την κατάσταση. Γιατί είναι η πρώτη φορά, ξαναείπα σας, όταν μιλούσαμε, που η ανθρωπότητα ενωμένη προσπαθεί να υπερνικήσει έναν ιό, να κατανικήσει έναν ιό, το οποίο είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και ευτυχώς και η Κύπρος και η Ελλάδα είμαστε. Σε καλή κατάταξη για πρώτη φορά στην ιστορία μας, ίσως σε κάτι καταφέρνουμε τα καλά όσον αφορά στο να μένουμε σπίτι να είμαστε ασφαλείς. Μέχρι να βγούμε έξω έχουμε ακόμα καιρό, δεν ξέρουμε πόσο. Εγώ με τις άποψεις καλύτερα να νομίζω ότι να έχει παραπάνω καιρό, οπότε να σου πούνε ότι είναι πιο λίγος να χαρείς. Ενώ αν φαντάζεσαι ότι είναι την άλλη εβδομάδα και μετά που σου ξέρεις να μείνεις κι άλλο, στενοχωριέσαι. Η γνώμη μου είναι να προσπαθούμε να δίνουμε θετικά πράγματα μέσα στο μυαλό μας. Δηλαδή, και μουσική για παράδειγμα. Να ακούμε μουσική που είναι ανεβαστική. Mm-hmm. Παρά μουσική που είναι κατεβαστική. Ενώ και μουσική που σε μελαγχολεί. Βέβαια. Να ακούμε τι που μας ανεβάζει. Mm-hmm. Κάτι που είναι πάρα πολύ καλό είναι. Έχει διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο που πτυχιούχοι γυμναστές δείχνουν ασκήσεις γυμναστικής για το σπίτι που είναι με ωραία μουσική. Ναι. Μπορούμε να δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε ένα βίντεο, ότι ξωστώσει ο καθένας. Μπορεί και το ένα δεύτερο να μπορέσει κάτι. Να προσπαθούμε να βάλουμε θετικό input, να εισάγουμε θετικές εμπειρίες. Mm-hmm. Και όταν μας πιάνει στενοχώρια, που είναι πολύ φυσιολογικό να σε πιάσει στενοχώρια, πιάνει στενοχώρια ακόμη και ανθρώπους που είναι μαθημένοι να είναι σπίτι. Για παράδειγμα, εγώ είμαι εσωστρεφής τύπος και μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι σπίτι, όμως κάποιες στιγμές πιάνει με. Που σκέφτομαι ότι δεν δικαιούμαι να πάω να κάνω πράγματα μου. Μπορεί να κάνω μια φορά τον μήνα προηγούμενο. Ναι, ναι. Ναι, σκέφτου κάποιο ο οποίο είναι εξωστρεφής, ο οποίο γουστάρει να οδηγεί, γουστάρει να πηγαίνει από τη μια δουλειά στην άλλη, ή από τη μια επίσκεψη στην άλλη, ή από το ένα καφέ στο άλλο, ο οποίο είναι αναγκασμένο να μένει στο σπίτι. Ναι. Όταν μα πιάνει η στεναχώρια και τα στεναχώρα συναισθήματα, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να τα επεξεργαζόμαστε. Δηλαδή να αφήνουμε τον εαυτό μα να τα νιώσει. Να τα εκφράζουμε, μπορούμε για παράδειγμα να μιλήσουμε με φίλους μας. Και έκανε μου έτσι πολύ εντύπωση. Ο γιος μου Λάζαρος ήταν η γιορτή του το Σάββατο που ήταν του Λαζάρου. Να σου ζήσει και ο Λαστικλά μου. Να ζήσουν και όλοι οι Λάζαροι και όλα τα παιδιά. Ναι. Και ήταν έτσι, έπιασε το λίγο η κατάθλιψη. Έτσι έπεσε η διάθεση του το απόγευμα που πήγαμε να περπατήσουμε. Στείλαμε και μήνυμα και πήγαμε κανονικά. Εντάξει. Λέει, είπα του, εγώ ξέρεις τη Δευτέρα, γιατί σήμερα κλείνουμε ένα μήνα καραντίνα. Ναι. Είστε 13 στο Μάρτιο στην Αγγλία, τώρα 13 Απρίλη. Και λέω του, κλείνουμε ένα μήνα τη Δευτέρα. Και ενοχλήσε τον όταν το συνειδητοποίησε ότι είναι ένα μήνα σπίτι. Και γκρίνιαζε. Και λέει να μου δουν τα πράγματα, και ένα μήνα σπίτι, και μπορώ να πω για έναν καφέ, και μπορώ να δω τους φίλους μου, και μπορώ να κάνω. Τα πράγματα μου κάνουν ένα νέο 23χρονο. Ναι. Και συζητούσαμε χτες την Κυριακή των Βαΐων, και λέω του, είσαι καλύτερα σήμερα, λέει μου, ναι, λέω του, πώς και είσαι καλύτερα. Σκέφτηκα, μάμα, λέει μου, ότι όλοι στην ίδια φάση. Ότι δεν είμαι μόνο εγώ που στερούμε τις εξόδους, ότι δεν είμαι μόνο εγώ που στερούμε το να βρεθώ με τους φίλους μου, ότι δεν είμαι μόνο εγώ που στερούμε τις βόλτες, ή που στερούμε το γυμναστήριο, ή που στερούμε. Οτιδήποτε κάνουν οι νέοι που τους αρέσει και έτσι ένιωσα καλύτερα. Αλλά το γεγονός ότι το εξέφρασε, ναι. Έφκαλε το μέσα του και βοήθησε τον να το επεξεργαστεί. Mm-hmm. Είναι σημαντικό εκείνο που νιώθουμε να το συζητούμε. Και όχι να είναι και ένα ψυχολόγος η μάμα μας, η γυναίκα μας, η ο άντρας μας για να το πούμε. Ο ένας να ακούει τον άλλο. Και όταν το τέρι μας ή το παιδί μας ή ο άνθρωπος με τον οποίο είμαστε μαζί και κάνουμε καραντίνα
εκφράζει αρνητικά συναισθήματα, να μην του λαλούμε να σιωπήσει, να τον αφήκουμε να τα πει. Απλά το να αφήνει τον άλλον να τα πει είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Απλά να τα πει. Και να κλάψει κιόλα, αν θέλει να κλάψει. Ναι, αλλά στο να αφήσει τον άλλον. Στο να αφήσει τον άλλον να τα πει, αν μπει δύο κουβέντες παραπάνω, μετά πώς διορθώνουμε την κατάσταση. Όχι, να τα πει αυτά που νιώθει, χάρη μου. Να τα πει αυτά που νιώθει, αλλά αν πει αυτά που νιώθει και πει. Ξέρω εγώ, και προσβάλλει, γιατί είναι μαθημένος να προσβάλλει. Ρε Χαριό, η καθηκά είναι πολύ φυσιολογική ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορούν να. Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς καυγά. Όλα τα καλά ζευγάρια, και όλοι οι καλοί παντρεμένοι, και όλοι πραγματικά παντρεμένοι έχουν καυγά. Δεν είναι κάθε μέρα, δεν είναι κάθε δεύτερη μέρα. Μπορεί να είναι μια φορά το μήνα, μια φορά κάθε δύο μήνες. Αλλά όλες οι σχέσεις οι ζωντανές έχουν καυγάδες. Και να μας πει μια κουβέντα παραπάνω, και να πούμε εμείς μια κουβέντα παραπάνω, να υψώσουμε τους τόνους, να τσακωθούμε, μετά να μερώσουμε, να ηρεμήσουμε. Ναι. Δεν φοβάστε τον καυγά, δεν είναι κακό πράγμα ο καυγάς. Μάλιστα. Ο κακός ο καυγάς είναι εκείνος που έφερνε αποτέλεσμα. Που λέει κάμπος ο ένας, λέει κάμπος ο άλλος, δεν φτάνουν σε μια κοινή συνεννόηση και σταματά ο καυγάς επειδή κουραστήκαν. Και βάλουν τούτα όλα τα αρνητικά μέσα τους. Αν όμως έναν καυγά τον πάρουμε ενώ στο τέλος, που το τέλος ενός καυγά είναι να βγάλουμε πάνω στο τραπέζι τι συμβαίνει, τι με ενόχλησε εμένα, τι σε ενόχλησε εσένα, τι συμβαίνει μέσα στη σχέση μας, και να το επεξεργαστούμε και να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, και η μια πλευρά και η άλλη, ώστε να συναντηθούμε κάπου στο μέσο. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλω του ενός ή το θέλω του άλλου. Κάπου μέσα στη μέση, να πάρουμε κάποιες συμβιβαστικές αποφάσεις, αυτό σημαίνει ότι ο καυγάς έχει αποτέλεσμα. Μάλιστα. Θέκλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν και σήμερα μαζί μας. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους. Καλό Πάσχα να φτάσουμε. Καλό Πάσχα να φτάσουμε. Ναι. Να είσαι καλά, Θέκλα μου, σε ευχαριστούμε και πάρα εσύ. Πολύ. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, και...